Τι υπάρχει δέσπινα πυραμιδάκι, μια που την ανέφερε ο κύριος Μακρύς, η οποία εξομολογείται ότι της είχαν πέσει τα μαλλιά και κυκλοφορούσε με περούκα. Το άφησε. Για πες μου, υπάρχει βίντεο να το δούμε αυτό. Ναι, στην Ελεονόρα Μελέτη ήταν χθες καλεσμένη η Δέσποινα Μοιραράκη. Έκανε μια εξομολογητική διάθεση. Δήλωσε ότι από το άγχος και από τα οικονομικά προβλήματα την επηρέασαν την υγεία της σε τέτοιο βαθμό ώστε έχασε τα μαλλιά της με την γυναίκα, την επιχειρηματία, να αναγκάζεται να φοράει περούκες. Για να ακούσουμε. Την οικονομική. Τώρα θα σε ρωτήσω όμως κάτι. Από την τόση ευτυχία θα πάμε και σε μια ακόμα δύσκολη περίοδο που ξέρω ότι έχεις περάσει τη ζωή σου. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχασες τα μαλλιά σου. Ναι, τι γίνεται κάτι, τώρα. Τι έγινε. Γίνεται όλο αυτό το ωραίο και το καλό και πέφτουμε σε αυτό που σου έλεγα. Την οικονομική κρίση. Που δεν ανοίγουν τα μαγαζιά, που η επιχείρηση Μοιραράκη, οι σπράξεις από το 100% πάνε στο 10%. Και εγώ κάνω μια μέρα έτσι και εδώ στη χούφτα μου μου μένουν τα μαλλιά μου. Και δεν το ήξερε κανείς και κυκλοφορούσα με τρέσες και το έχω πει όμως δημοσίως αυτό το πράγμα, από το στρες, από τα επαγγελματικά προβλήματα και από το στρες το οικονομικό. Μάλιστα. Ακούτε. Είχαμε αναφερθεί ότι είχε προβλήματα οικονομικά η κυρία Μοιραράκη. Κατάφερε, τα ξεπέρασε, όπως είχε πει η ίδια σε άλλη εκπομπή. Έχει κάνει ήδη μήνυση, θα πούμε, στην εφημερίδα Εσπρέσο για το εξώφυλλο που έλεγε ότι είναι στην πτώχευση η εταιρεία της και ότι υπάρχει θέμα ότι έχει χαθεί όλη της περιουσία. Η ίδια βγήκε, μίλησε και είπε για τα οικονομικά προβλήματα που έχει η επιχείρησή της, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει πρόβλημα. Με 82% εφορία, 82%. Είναι απίστευτο. Και να πούμε το άλλο. Μαζί με τον ΕΦΚΑ είναι 82%. Έτσι. Εδώ λέμε την κυρία Μοιραράκη. Σε αυτή την καρέκλα θα έπρεπε να κάτσει ο κάθε ένας επιχειρηματίας και άνθρωπος ο οποίος ούτε έχει τη δύναμη της τηλεόρασης, ο οποίος παλεύει με τα τέρατα για να βγάλει όχι χρήματα, για να πληρώσει το ενίκη του, να πληρώσει το ασφαλιστικό του ταμείο, το να πάει φαγητό, να πάει είναι. Φαγητό στο σπίτι του. Πάνω από το κεφάλι, με το τέρας της κατάσχεσης και της τράπεζας είναι. Με τα όλα ζούμε, κύριε Καμπούρη. Δεν ζούμε, με για, τα να, όλα ζούμε. Για να περάσουμε καλά, για να κάθε επιβιώσουμε. Να παλεύεις με στην το δράκο. Χώρα, στην με Κύπρο, δράκο. Είναι 12% όλα. Όλα, και ναι. Όλα. 29% και εδώ είναι 82%. 29% φόρο. Δεν είναι 29% φόρο. Είναι 29% είναι αυτό που 82%. Το ΕΦΚΑ. Βάλε, βάλε πόσο είναι το ΕΦΚΑ. Βάλε 24%. Για αφήσει τον κόσμο να φάει με την ησυχία του τώρα. Τι τον αγχώνει τον κόσμο. Τίποτα. Κάθε το κόσμο να δει την εκπομπή. Σε λίγο θα δουλεύουμε κατά τους πυρών. Και ακούει τα τέρατα της εφορίας. Και φύγανε και πήγαν στην Κύπρο. Και δεν θα πάνε στην Κύπρο. 12% όλα σου λέει, κύριε. Αγγλοσαξονικό σύστημα, σύστημα που δεν αλλάζει, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, το σύστημα αλλά δεν αλλάζει. Το σύστημα θα μείνει, ο κόσμος υποφέρει. Έτσι, εδώ αλλάζουν οι κυβερνήσεις και γίνεται χαμός. Και περιμένουν τις επενδύσεις, λέει. Αυτό θα πει απόψε. Ποιες επενδύσεις. Από πού θα δουν επενδύσεις. Αυτό θα πει. Ποιες επενδύσεις. Από όσοι θα πει ότι εγώ έχω έτοιμο πρόγραμμα συστάει επενδύσεις και θα πάρει 3%. Μακάρι να φύγει. Μα πώς θα έρθουμε, κύριε Καμπούρη. Μακάρι. Εγώ το εύχομαι, ο πρώτος είμαι. Μα ποιος θα την αρισκάρει. Όταν πήγε στα Σκόπια και κουβάλισε 100 επιχειρηματίες και πήγαν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι. Ο Κοντομινάς, ο κ. Βαρδινογιάννης, τι κάνει. Για ποιο λέτε, λέτε και το. Για τα Σκόπια, προχθές που πήγε. Για να κάνει και τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό που χάρισε. Τον Προδότη, αυτό που πήγε εκεί. Και λέει, ελάτε εκεί να κάνετε επενδύσεις. Θα μείνει επένδυση εδώ. Δηλαδή να πάει ο Έλληνας εκεί. Μα εδώ. Ότι μείνανε να τους πάρει και αυτό. Θα τους πάρει αυτό. Οι 15, 20, 30, 40 ισχυροί που αντί να ρίξουν λεφτά στην Ελλάδα για να δώσουν και να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Τους πάει ο Τσίπρας. Ουρανούσαν. Εκεί που το βλέπω να κατεβαίνει ως υποψήφιος. Όταν οι ελληνικές τράπεζες το βλέπω να φεύγει τα νύχτα και όλα τα βαρκάντα έλεγχα. Και να συμμετέχει στο κόμμα του Ζάιβ μαζί. Δεν αποκλείεται. Κάτι και το δείτε. Δεν αποκλείεται. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ήρωας των Σκοπίων είναι ο Τσίπρας. Για τα Σκόπια είναι ήρωας. Σπόνσορας. Που πρόδωσε την Ελλάδα μας και πρόδωσε τη Μακεδονία μας. Γιατί πρέπει να το λέμε καθημερινά. Και λίγο θα του κάνουν και το άγαλμα. Έτσι, θα βγάλουν μεγάλη εξάγμα. Θα βγάλουν μεγάλη εξάγμα. Και το άγαλμα θα του κάνουν. Θα του κάνουν το άγαλμα. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε γρήγορα στον Αντώνη Φωκή.